Μένουμε στο θέμα τώρα εμείς. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Βασίλη Αδαμίδη για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για τα επεισόδια που ακολουθούν, τα οποία έχουν γυριστεί στην Ολλανδία πλέον. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βασίλη, να δούμε λίγο τι έχουμε να περιμένουμε για το αυριανό επεισόδιο. Θα προβληθεί στις 6 το απόγευμα. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της εκδρομής? Παρακολουθήσαμε βέβαια και κάποιες λεπτομέρειες στο βίντεο που προηγήθηκε. Βεβαίως, αν και με πιάνετε τώρα σε γυρίσματα, είμαστε σε μια πολύ όμορφη περιοχή εδώ στην Θεσσαλία, στο Θεσσαλικό κάμπο, στην πόρτα της Καρδίτσας, η οποία θα είναι και η τελευταία εκπομπή που θα κάνουμε για φέτος. Βεβαίως δεν θα αφήσουμε τους τηλεθεατές χωρίς ταξιδεύοντας με την κουζίνα, θα μας πείτε όλο το καλοκαίρι και από τα Best Of. Πράγματι, οι φίλοι πιστοί, πολλοί από αυτούς τηλεθεατές της εκπομπής μας πλέον, θα έχουν την ευκαιρία να δουν σίγουρα κάτι διαφορετικό στην εικόνα αλλά και στην ουσία, πιστεύω. Ταξιδέψαμε στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στην περιοχή Άιζελστάιν, έτσι λέγεται περιοχή, μια επαρχία πολύ κοντά στην Ουτρέχτη. Περίπου στο κέντρο της Ολλανδίας, όπως άκουσα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής σου, ναι. Έτσι, είναι στο κέντρο της Ολλανδίας. Καλεσμένοι του εστιατορίου το Σταφύλι και του Λεωνίδα Σαντακίνη με την πραγματικά πολύ όμορφη σύζυγό του, που έχουν δημιουργήσει και ένα πολύ όμορφο χώρο. Μια καταπράσινη περιοχή με πολλά μυαριά που περνάνε μέσα από την πόλη, θα τα δείτε αυτά στην εκπομπή. Όλα κυλούν αρμονικά εκεί, δίχως άγχος. Καλύνει πραγματικά, νιώθεις στην συγκεκριμένη περιοχή. Μαζί μου είχα ένα εξαιρετικό σεφ από τη Λέσχη Αρχιμαγείρο Πελοποννήσου, το Σάκη τον Παλασκάκη. Ναι. Και εκεί που πήγαμε, συναντήσαμε άλλη μια εξαιρετική σεφ, επίσης μέλος της Λέσχης από την Πάτρα, τη Βασιλική, τη Μακρή. Τα πιάτα ήταν πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά θα έλεγα. Ένα πολύ ωραίο εστιατόριο φυσικά, το οποίο επισκέπτονται, μπορώ να πω, περισσότερο Ολλανδοί παρά Έλληνες. Ολλανδοί που σαν λαός αρκετά φιλόξενοι θα λέγαμε, αγαπούν την ελληνική κουζίνα και φυσικά και την ελληνική παράδοση και δει και τους παραδοσιακούς χορούς. Και αυτή θα είναι η έκπληξη, η μεγάλη έκπληξη και των δύο εκπομπών μας. Γι' αυτό ακριβώς, Βασίλη, δεν θα ήθελα να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για να έχουμε και τη δυνατότητα να τα δούμε αναλυτικά στις εκπομπές σου. Θέλω λίγο να μας πεις όμως γιατί επέλεξες την Ολλανδία. Η εκπομπή είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που ταξιδεύει εκτός ελληνικών συνόρων. Ναι, είναι η δεύτερη φορά. Είχαμε ταξιδέψει και στη γειτονική μας Βουλγαρία. Εντάξει, η επιλογή δεν έγινε. Τυχαία έγινε γιατί μας κάλεσαν οι άνθρωποι, οι ομογενείς μας εκεί, στην περιοχή αυτή. Εγώ είχα ξαναταξιδέψει αρκετές φορές στην Ολλανδία, συγκεκριμένα στο Άμστερνταμ. Σαν περιοχή γνωρίζεις ότι είναι πανέμορφη πραγματικά τα μεσαιωνικά κτίρια. Παρουσιάζουν αυτή την ομοιομορφία και την ιδιαιτερότητα παράλληλα. Πήγαμε καθαρά καλεσμένοι του εστιατορίου Σταφύλι και του Λεωνίδα του Σαντακίδη και μας δόθηκε ευκαιρία πραγματικά να δείξουμε κάτι διαφορετικό στον κόσμο. Και αυτό θα πω έτσι λίγο για να ιντριγκάρουμε λίγο και τους τηλεθεατές μας. Θα δούνε παραδοσιακούς χορούς, όπως τον Ικαριώτικο, Βλαχανάτσου, το Λαζότι από την Κρήτη, να τον χορεύουν Ολλανδοί, παρακαλώ. Και όχι Έλληνες ομογενείς. Και αυτό παρουσιάζει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, Βασίλη, για να ολοκληρώσουμε το κλείσιμο της σεζόν, θα γίνει εντός συνόρων, από ό,τι μας είπες και εσύ προηγουμένως. Στιγμή, έτσι, αυτή τη στιγμή είμαστε στη Δρακότρυπα, εδώ στην Καρδίτσα, σε μια πανέμορφη περιοχή. Και θα κλείσουμε την φετινή τηλεοπτική σεζόν με εδώ την εκπομπή που γυρίζουμε σήμερα. Θα κλείσουμε με την Ελλάδα μας, με την πανέμορφη Ελλάδα μας, που οι εικόνες της βεβαίως δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από καμία χώρα του κόσμου. Έτσι. Σ' όσα μέρη και έχω να ταξιδέψει, τέτοια ομορφιά δεν υπάρχει πουθενά. Λοιπόν, Βασίλη, θα περιμένουμε να δούμε όλες τις εκπομπές που έχουν απομείνει για αυτή τη σεζόν. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είσαι καλά.